Πάμε στην αγαπημένη μας Θέκλα. Θέκλα on fire. Λοιπόν, καλημέρα. Πρώτη φορά καλημέρα, σε βλέπουμε. Αντρέα μου. Πρώτη φορά Skype. Ναι, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Δεν το είχαμε σκεφτεί από τον καιρό που έβαλα τον εαυτό μου ίδια καραντίνα. Θα το εφαρμόσουμε αυτό, θα το εφαρμόσουμε. Τώρα ζούμε σε καιρούς περίεργους, μοναδικούς, πρωτόγνωρους. Δηλαδή μιλάμε ότι έχει πάθει μια παράνοια όλη η κοινωνία. Αλλά είναι και μια ευκαιρία ταυτόχρονα να κάνω μια ανασύνταξη δυνάμεων, μια αναθεώρηση στόχων, μια αναθεώρηση σχέσεων, να δούμε οι σχέσεις μας που πηγαίνανε, που είναι, που πάνε. Η καραντίνα λοιπόν έχει και τα καλά της. Λοιπόν, εσύ φυσικά αυτά τα καλά δεν μπορείς να τα απολαύσεις επειδή δεν είσαι σε καραντίνα, εργάζεσαι κανονικά. Είμαι δουλίτσα. Και ευτυχώς που υπάρχεις και εσύ. Ναι. Αντρέα μου, χρειάζονται φρέσκες εκπομπές, καινούργιες εκπομπές. Ο κόσμος φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ καταθλιπτικό. Αυτοί που βλέπουν τηλεόραση τώρα είναι πάρα πολύ. Συνέχεια επαναλήψεις. Οπότε θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι είστε στην πρώτη γραμμή. Αυτή λοιπόν τη στιγμή του μέρους της κοινωνίας που εργάζεται και περιμνεί για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, μας βρίζουν, αλλά δεν πειράζει, ναι. Γιατί να σας βρίσουν? Γιατί λέει τρομοκρατούμε τον κόσμο, δεν κατάλαβες. Εμείς φταίμε. Δεν βρέχει, φταίμε εμείς. Βρέχει, φταίμε πάλι εμείς. Η οικονομία πάει χάλια, φταίμε εμείς. Βγάζουμε στα πλαίσια των ξεκαθαρίσματων. Κάνεις ξεκαθάρισμα αυτή την περίοδο. Έτσι. Είναι και να αξιολογήσεις με ποιο τρόπο σε κρίνει κάποιος, για ποιο λόγο σε κρίνει ή σε κατακρίνει κάποιος και ποια μπορεί να είναι τυχόν τα κίνητρά του. Για να μπούμε και λίγο στο θέμα μας. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που λες ότι μια μερίδα του πληθυσμού, δεν νομίζω να είναι όλος ο πληθυσμός, μια μερίδα του πληθυσμού κράζει εντός εισαγωγικών ή κατακρίνει τους δημοσιογράφους ότι οι δημοσιογράφοι ευθύνονται για τον πανικό που έχει προκληθεί. Όχι μήπως τώρα μόνο, γενικότερα για πολλά πράγματα ευθύνονται. Ναι. Εγώ μιλάω τώρα ειδικά για την καραντίνα. Ναι. Ναι. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνουν μαύρα πρόβατα ή κάποιον να ψέξουν είναι άνθρωποι που δεν αντέχουν τις δικές τους ενοχές? Μήπως κάνουν μία προβολή πάνω στους άλλους αυτό που ισχύει για τους ιδίους? Ναι. Στη ψυχολογία γνωρίζουμε ότι η φράση, η κυπριακή, η χωριάτικη, η ρίση, που τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα που λόγω μου, ξέρω αν έχεις ακούσει ποτέ, το που τα ξέρεις παππού μου αυτά που λες, δηλαδή τα ξέρω από μένα. Ισχύει. Δηλαδή, αν εγώ θα είχα αρνητικά κίνητρα και να κάνω κάτι με κακό σκοπό, υποθέτω αυτόματα ότι και ο άλλος έχει αρνητικά κίνητρα. Ναι. Και αυτός είναι ένας πολύ βασικός νόμος της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, αυτό που εγώ θα έκανα, θεωρώ ότι θα το έκανες εσύ. Ή αυτό που εγώ δεν θα έκανα, θεωρώ πως εσύ δεν θα το έκανες. Λοιπόν, τώρα με την καραντίνα, είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε και να ξεσκαρτάρουμε όχι μόνο τις ντουλάπες μας, όπως κάνουν μερικοί, όχι μόνο τις αποθήκες μας. Αυτές είναι καλές ιδέες για κάποιον που θέλει να περάσει δημιουργικό χρόνο στο σπίτι και δεν μπορεί να νιώθει καλά ότι κάθομαι και δεν κάνω κάτι. Είναι όμως η καραντίνα μια εξαιρετική περίοδος για να ξεσκαρτάρουμε και τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους πως δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια κίνητρα. Σωστά. Δεν είμαστε όλοι καλοπροαίρετοι ή κακοπροαίρετοι. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Και τώρα με την καραντίνα που έχουμε μπει σε μια συνθήκη, θα έλεγα λίγο ανατολική, έχουν χαμηλώσει οι ρυθμοί. Δεν μιλάω για εσάς στην πρώτη γραμμή και σας ευχαριστούμε και εσάς και τους νοσηλευτές και τους ιατρούς και τα σώματα ασφαλείας. Όλους όσοι, ενώ είμαστε καιρό καραντίνας, εργάζεστε και το κάνετε πραγματικά γιατί είναι το καθήκον σας, εντάξει. Μιλάω για τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου που είμαστε στο σπίτι. Έχουν χαμηλώσει οι ρυθμοί. Ζούμε σε ανατολικούς ρυθμούς, δηλαδή πιο χαλαρούς, πιο ήσυχους ρυθμούς. Ζούμε στο εδώ και τώρα. Και τώρα είναι εξαιρετική ευκαιρία για ενδοσκόπηση και για ανάλυση των σχέσεων μας, των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Γιατί στη δυσκολία, στη λύπη, αλλά και στην ευκολία, στη χαρά και στην επιτυχία, φαίνεται ποιος είναι πραγματικά φίλος μας και ποιος μας αγαπάει πραγματικά ή όχι.
Είναι ένα δοκιμαστήριο για τις σχέσεις αυτού. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε περίοδους κρίσης, εκεί κάνουμε αναψηλάφιση πλέον των πραγμάτων που είναι γύρω μας και μέσα μας. Μα, Ανδρέα μου, συνήθως τρέχουμε. Τρέχουμε να προλάβουμε το τρένο, που δεν έχουμε τρένο στην Κύπρο μεταφορικά. Τρέχουμε να προλάβουμε προθεσμίες, τρέχουμε να προλάβουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, τρέχουμε να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές στο σπίτι, τρέχουμε να προλάβουμε να πάρουμε να φέρουμε τα παιδιά κλπ. Ξαφνικά όλα αυτά σταμάτησαν. Σκεφτόμουν προλίγου ότι εγώ δεν έχω στείλει καμιά φορά το μήνυμα που στέλνεις για να πάρεις άδεια εξόδου. Δεν έχω βγει από το σπίτι. Έχει από τις 13 του Μάρτη να βγω από το σπίτι. Και σκεφτόμουν ότι μάλλον δεν θα βγω, επειδή έχουμε ένα στο σπίτι που βγαίνει. Καταλάβεις, να μην βγαίνουμε όλοι, για να, είναι, να είμαστε πιο ασφαλείς όλοι γενικότερα. Έτσι. Αυτό σωστό. Το social distancing. Και σκεφτόμουν πόσες μέρες έχει να βγω έξω. Άρα, επειδή δεν βγαίνω έξω, αναγκαστικά μένω μέσα, και επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάθεται, κάθεσαι μέσα και κάθεσαι μέσα σου. Δηλαδή, αναγκαστικά μπαίνεις σε μία ενδοσκόπηση και αρχίζεις να αναλύεις τα συναισθήματα σου, τη διάθεση σου, τη σκέψη σου. Αρχίζεις να παρατηρείς πράγματα που προηγουμένως δεν παρατηρούσες. Δεν είχες χρόνο, για παράδειγμα, να παρατηρήσεις προηγουμένως πώς συμπεριφέρονται κάποιοι άνθρωποι που τους είχες μέσα στη ζωή σου και τους είχες δεδομένους. Δεδομένους ότι είναι καλοί. Π.χ. Α, αυτός είναι ένας φίλος που έχω εδώ και 10 χρόνια, είναι καλός. Αυτή είναι μια φιλία που κρατεί 3 χρόνια, είναι καλή. Ή αυτή είναι μια καλή γειτονία. Δεν είναι όλες οι σχέσεις καλές. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι θετικοί προς εμάς. Έχουμε πολλές σχέσεις στη ζωή μας οι οποίες χρειάζονται ξεσκαρτάρισμα. Και για να χρησιμοποιήσω και μια αγαπημένη μας λέξη, την οποία έχουμε λασάρει από το πρωτοσέλιδο μαζί εσύ και εγώ, κάποιες σχέσεις είναι τοξικές. Δηλητηριώδεις. Είναι. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να το δούμε. Το θέμα είναι να το δούμε όμως. Όχι να απλά να το προσπεράσουμε πάλι επιφανειακά. Καιρό να καθαρίσουμε. Είναι μεγάλη πνευματική ευλογία το γεγονός ότι, οι ρυθμοί χαμηλώνουν. Ναι. Σαφώς, επειδή άκουγα και προηγουμένως την παρέμβαση την τηλεφωνική, σαφώς είναι κακό για την οικονομία αυτό που συμβαίνει. Εντάξει. Σαφώς είναι κακό για κάποιους κλάδους οι οποίοι θα περάσουν ίσως πιο δύσκολα και από το 13. Δεν το αγνοώ αυτό το φαινόμενο και δεν δείχνω αναισθησία προς αυτό. Όμως, από τη στιγμή που ήδη συμβαίνει, ας δούμε το καλό που μπορεί να κρύβεται στο κακό. Ουδέν κακό να μηγές καλού. Ας βρούμε το καλό, δηλαδή να δυναμώσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε πιο ειλικρινή σχέση με εμάς, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, γιατί συνήθως αφήνουμε τον εαυτό μας απροστάτευτο και θεωρούμε με αφέλεια ότι «Μα δεν πειράζει αν ο άλλος μου κρατάει μούτρα, μα δεν πειράζει αν μου κάνει, αν χρησιμοποιεί πάνω μου το τάδε όπλο ψυχολογικού πολέμου ή το δίνα όπλο ψυχολογικού πολέμου, επειδή δεν παθαίνω τίποτα, μωρέ». Είμαι immune. Κανείς δεν είναι immune στην τοξικότητα. Όπως τώρα κανείς από εμάς δεν είναι immune στον κορονοϊό το συγκεκριμένο, το SARS-CoV-2 όπως το λένε. Δεν έχουμε δηλαδή αντισώματα και στην τοξικότητα δεν έχουμε αντισώματα. Κανείς από εμάς. Η τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το συνηθίσεις, ούτε μπορείς να μείνεις μακριά και να μην σε επηρεάσει. Χρειάζεται να σε συνέχεια σε επιφυλακή για να το οριοθετείς. Οπότε τώρα είναι πολύ καλή εποχή να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τους άλλους. Και να βάλουμε όλα να τα βάλουμε σε μια τάξη. 1,5 λεπτό ακόμα. Πες μου, σύντομα, ανακαλύπτω τοξικότητα σε μια σχέση. Είτε είναι πολύ κοντά μου, είτε λίγο μακριά μου. Τους διώχνω. Η τοξικότητα στις σχέσεις δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να γιατρέψουμε. Δεν γιατρεύεται. Εκτός και αν ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με τοξικό τρόπο αποκτήσει ενσυναίσθηση δεν ξέρω πώς και να ζητήσει από μόνος του βοήθεια. Κάτι το οποίο είναι απίθανο ή συμβαίνει πολύ σπάνια. Άρα τον στέλνουμε στο καλό. Τον οριοθετούμε. Γιατί μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας μας, μπορεί να είναι ένας γονιός μας σε μεγάλη ηλικία για παράδειγμα και να μην μπορούμε να κόψουμε σχέσεις, να μην θέλουμε να κόψουμε σχέσεις. Βάζουμε οριοθέτηση. Οριοθέτηση και βάζουμε πάνω απ' όλα το δικό μας ψυχικό καλό, το οποίο θα έπρεπε να το κάνουμε σε όλες τις περιόδους. Όχι μόνο τώρα που είμαστε στην καραντίνα, αλλά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Και το ξαναλέω,
ουδέν κακόν αμυγές καλού. Όχι ότι είναι καλό αυτό που περνάμε. Σαφώς θα δοκιμαστεί η κοινωνία, σαφώς θα δοκιμαστεί η οικονομία, σαφώς θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Όμως ας πάρουμε τις θετικές ώστε να δυναμώσουμε. Και όταν θα έρθει η ώρα να ξαναριχτούμε στη μάχη όλοι, να βγούμε όλοι προς τα έξω, να είμαστε τουλάχιστον πιο ενδυναμωμένοι. Δηλαδή αυτή η περίοδος του κλεισίματος στο σπίτι να μην μας διαλύσει, αλλά να μας δυναμώσει αν είναι δυνατό. Τέλεια. Λοιπόν, Θέκλα σε καιρό κορονοϊού. Αυτή είναι η Θέκλα μας. Φιλιά. Θα την έχουμε πάλι κοντά μας πολύ σύντομα. Μου άρεσε αυτό με το Skype. Γιατί και εμένα, και εμένα. Ό,τι μήνυμα να στείλω, θα το ξανακάνουμε, Ανδρέα. Θα το καθιερώσουμε αυτό. Καλημέρα, Θέκλα μου. Φιλιά. Καλή συνέχεια.